Επιστρέφουμε τώρα στο άλλο ζευγάρι του Losers Quarters, την Pokémon Stadium 2. Και τι πιο τυπικό από μάχη δύο Pokémon. Ο Jester εναντίον του Yaris DRG. Ξεκινήσαμε. Και από ό,τι φαίνεται έχει φτάσει ήδη ο Μιχάλης στο 56, αλλά αντιδρά. Αλλά ανταποδίδει ο Γιάννης. Εδώ στέλνει εκτός πίστας. Αστοχή. Τιμωρία όμως εδώ. Προσπαθεί να ροκανίσει τη διαφορά. Και συνεχώς αυξάνεται τώρα η διαφορά. Και χάνει έτσι το πρώτο στόχο ο Μιχάλης. Τόσο απλά. Μιχάλης τώρα το πήρε πάνω του μετά το πρώτο στόκ και τώρα θέλει να πάρει γρήγορα το στόκ. Και δεν έχει πεθάνει ακόμα, επέστρεψε στην πίστα κιόλας ο Μιούτου. Ξανάστηρες στον αέρα. Για να δούμε. Τελικά παίρνει το στόκ. Μόνο στο 32 κιόλας. Αυτό είναι καλό. Τώρα έχει πάει στο 44. Τώρα προσπαθεί ο Μιχάλης να ροκανίσει τη διαφορά. Αλλά τελικά πάλι αυξάνεται η διαφορά. Δυστυχώς για αυτόν. Τώρα έχω φτάσει περίπου στο ίδιο ποσοστά, περίπου όμως. Για να δούμε τώρα, θα το γυρίσει ο Μιχάλης. Επιστρέφει στην πίστα ο Μιούτου. Γιοχ, φεύγει ο Μιούτου από την πίστα εντελώς και χάνει και το δεύτερο του στόκ έτσι γρήγορα. Συνεχόμενα κιόλας. Από ό,τι φαίνεται ο Μιχάλης έχει πάρει λίγο το παιχνίδι στα μέτρα του. Αστοχή τώρα. Είχα την εντύπωση πως θα του πάρει το στόκ, τελικά δεν το πήρε. Αστοχή και τον τιμωρία της ο Μιχάλης. Συνεχίζει από εκεί που άρχισε ο Μιχάλης για να μπορεί να έχει ένα μεγάλο προβάδισμα όσον αφορά το damage. Ευτυχώς τη γλίτωσε τώρα. Επιστρέψε και δύο στην πίστα. Και μάλιστα έχει φτάσει στο 110 και ο Μιχάλης έχει και ένα στόκ στο χέρι. Αλλά έγινε dizzy τώρα και άμα είσαι dizzy χάνεις έτσι απλά το στόκ. Για να δούμε. Ο Γιάννης τώρα πρέπει να κυνηγήσει ένα θαύμα, θέλει να τη γλιτώσει. Αλλά προς το παρόν κάνει μόνο 30-35. Συν 50 τώρα όμως. Και τώρα έχει πάει στο 76 κιόλας. Αστοχή, το μικρό όμως όχι. Για να δούμε τι θα γίνει. Αστοχή ουρά. Και αυτό. Για να δούμε ποιος θα πάρει το στόκ τελικά. Τελικά ο Μιχάλης παίρνει το στόκ και είναι 1-0 το σκορ. Για να δούμε σε ποια πίστα θα πάνε τώρα.
battle. You two, the ninja. Πάμε στο δεύτερο αγώνα. Για να δούμε. Α, θα παίξω στην Battlefield από ό,τι φαίνεται τα δύο Pokémon. Νικητής αυτού το ζωγαριού τον περιμένει ο Τσούμπος στα Loser Semis. Εδώ βλέπουμε ότι ο Γιάννης έχει φτάσει στο 64%. Τον τα δύο, μάλλον. Έγινε Dizzy, αλλά τώρα τι να το κάνεις τον Dizzy άμα έχει φτάσει στο 22 μόνο. Dizzy είναι χρήσιμο στο 100 και. Για δωρεάν στόκ. Αντέδρασε κάπως ο Γιάννης τώρα. Ο ένας με τον άλλο στοχούν. Ο Γιάννης προσπαθεί να ροκανίσει τη διαφορά. Και τώρα είναι σχεδόν το ίδιο κιόλας. Αλλά ο Μιχάλης σωστά είναι εκτός πίστας. Και επιστρέφει κιόλας. Προσπαθεί να τον ξαναδιώξει. Τα λίγη γκρίνσα στον αέρα και έφαγε δεύτερο χτύπημα από την ουρά του Μιούτου. Και χάνει έτσι απλά ο Γιάννης στο στόκ. Για να δούμε πως θα η επόμενη του κίνηση θα είναι. Όχι, δεν χάνει έτσι το στόκ. Είναι στην άκρη ο Γιάννης τώρα. Εντάξει, δωρεάν στόκ αυτό, πάει. Τώρα ναι, αυτό ήταν η δωρεάν στόκ. Είναι σε παρόμοια ποσοστά, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Μιχάλης τρώει ξύλο ακόμα. Αντέδρασε όμως και προσπαθεί να το κάνει στη διαφορά. Έτσι απλά ο Μιχάλης έχασε το δεύτερο του στόκ. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του. Είναι στην άλλη άκρη. Δεν τον αφήνει ήσυχο, αλλά από ό,τι φαίνεται αντέδρασε ο Μιούτου. Το έχει πάει στο 38 κιόλας. Τα δύο. Αλλά δυστυχώς πρώτη φορά όχι, τη δεύτερη ναι. Και πάμε τώρα στον τρίτο αγώνα. Για να δούμε αν ο Μιχάλης θα τον πάει σε πίστα που τον βολεύει. Πάμε στον τρίτο αγώνα. Για να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η μονομαχία των δύο Pokémon. Α, παίζω στην Κάλος. Μάλιστα. Ακόμα μια έδρα Pokémon. Εκεί μάλλον ήθελα να τον πάει ο Μιχάλης. Για να δούμε. Παρόμοια ποσοστά και οι δυο. Είναι και οι δύο στην πίστα τώρα.
Μιχάλης το χτυπά. Δεύτερη, τρίτη φορά. Πήρσε μπούμεραγκ το Σορούκεν. Πολύ μικρή διαφορά παρεμπιπτόντος. Για να δούμε. Και η ώρα του Mewtwo το στέλνει στα, για σπίρτα. Ο Γιάννης από ό,τι φαίνεται δεν έχει χάσει ακόμα το στόκ του και μάλλον θα το χάσει σύντομα. Το ρέντεμα είναι πότε. Το παρόν ένας αποφεύγει τον άλλο. Άγκυρο. Έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα, το οποίο το χάνει, αλλά βέβαια είναι στο 87 ο Γκρενίτσα. Και χάνει και το δεύτερο του στόκ τώρα εδώ ο Μιχάλης. Και το καλό είναι για τον Γιάννη ότι έχει τεράστιο προβάδισμα, γιατί την ώρα που έχασε το στόκ του ο Μιχάλης ήταν μόνο στο 15%. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Μιχάλης. Εδώ κανονικά θέλει άμυνα και συνέχεια χτυπήματα. Σαν αυτά. Πάει στο 83, αλλά επιστρέφει ο Mewtwo. Βγαίνει εκτός πίστας ο Μιχάλης, αλλά επιστρέφει. Για να δούμε. Περιμένει στην άκρη ο Μιχάλης τώρα. Γιάννη. Ακόμα είναι στην άκρη ο Γιάννης και τώρα πάμε στην άλλη πλευρά. Πήγαινε το ίδιο πράγμα. Και χάνεται το στόκ του Γιάννη, βέβαια είναι μόνο στο 75, οπότε μπορεί να ροκανιστεί η διαφορά, θεωρητικά. Στην πράξη θα φανεί αν θα γίνει αυτό. Δεν βλέπαμε την πίεση που έκανε στα άλλα μάτς ο Μιχάλης με κοντά στον αέρα αντιπαλός του. Δεν ξέρω πως θέλει να το προσεγγίσει αυτό. Γιάννης επιστρέφει στην πίστα. Μια με την ουρά. Αστοχή. Κάλεσε επιτέλους το χτυπά. Αστοχή, τον τιμωρεί. Άλλη ακριτορά. Για να δούμε. Περιμένει εδώ ο Γιάννης. Αστοχή. Στο πάνω δεν γίνεται κάτι. Για να δούμε αν ο Μιχάλης θα το γυρίσει. Το γύρισε κιόλας ο Μιχάλης, 2-1 και περνά στην επόμενη φάση που θα αντιμετωπίσει το Tsubot.